Θάνο, καλησπέρα και καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ηράκλη. Καλησπέρα, καλησπέρα και σας και στους ακροατές σας. Είναι από αυτά τα φλερτ που σιγά σιγά, δηλαδή προσπαθείς να τα καταφέρεις. Ναι, και... ναι, ομοιόμορφα, ομοιόμορφα. Σιγά. Και μετά ολοκληρώνονται, έτσι. Ναι, ναι, να είναι πρόσφορο το έδαφος και ολοκληρώθηκε την κατάλληλη στιγμή, πιστεύω. Είναι αλήθεια ότι και πέρυσι υπήρχε θέμα, έτσι, ήσασταν σε επαφή. Ναι, όντως είχαμε συζητήσει, ήμασταν κοντά, αλλά εντάξει. Έγινε φέτος. Έγινε φέτος και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Φαντάζομαι και εσύ έχεις μείνει ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη για τη δική σου πορεία, για τη δική σου καριέρα. Σίγουρα, εντάξει, ο Ηρακλής δείχνει ότι πάει να κάνει κάτι καλό. Ήδη πέρυσι έπαιξε στον τελικό κυπέλου. Βλέπουμε ότι στηρίζουν την ομάδα και ήταν πάλι να κάνει μια καλύτερη πορεία από τα τελευταία χρόνια. Οπότε εντάξει, αφού μου έγινε η πρόταση... Mm-hmm. Δεν το συζητάμε, θέλω να βοηθήσω κι εγώ όσο μπορεί και από την πλευρά μου να πετύχουμε ό,τι καλύτερο για τον Ηρακλή. Γνωρίζεις και πάρα πολύ καλά αρκετούς από τους συμπαίκτες σου, με τους οποίους, αν δεν κάνω λάθος, έχεις υπάξει και συμπαίκτης και με τον Προύσο. Ναι, και με όλα τα παιδιά έχω υπάρξει συμπαίκτης. Και αυτό έπαιξε το ρόλο του Θάνου στην απόφασή σου, ε? Σίγουρα, σίγουρα, γιατί εντάξει, όταν έχεις συνεργαστεί με κάποια παιδιά και ξέρεις και σαν άνθρωποι και σαν παίκτες πώς συμπεριφέρονται, βοηθάει αυτό στη συνεργασία. Και αυτό αυτόματα και στην ομάδα εν τέλει. Mm-hmm. Το να έχεις την εγγύηση του Λάμπη ή την πάσα του Κώστα ή την, έτσι, ακριβώς, ή την επίθεση, έτσι, του Τόλι είναι πράγματα που τα έχεις συνηθίσει. Σίγουρα, είναι μια σιγουριά, ρε παιδί μου. Νιώθεις, ξέρεις ποιους έχεις δίπλα σου. Παίζεις και εσύ ακόμα πιο απελευθερωμένα και πιστεύω αποδίδεις καλύτερα. Mm-hmm. Γι' αυτό λέμε, καμιά φορά η ομάδα τραβάει έναν αθλητή και προς το καλύτερο και προς το χειρότερο. Δεν είναι ατομικό άθλημα, είναι ομαδικό άθλημα, οπότε σίγουρα παίζει ρόλο το ρόστερ. Δεν παίζει ατομικά ένας παίχτης. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πάντως, τώρα που το σκέφτομαι, σε επίπεδο Α1 νομίζω ότι καταγράφεις ένα ξεχωριστό ρεκόρ, γιατί με τον Επίκουρο είχες παίξει Α1, θυμάμαι καλά. Ναι, όταν είχε ανέβει Α1, ναι, ναι. Με μακεδονικό. Όχι, μακεδονικό. Όχι, ήταν, δεν έχει. Έχει ξεκίνησε Α2. Έχεις 5 διαφορετικές ομάδες Θεσσαλονίκης, 4, ναι, τέσσερις σε επίπεδο Α1 και είναι, ναι, ένα ρεκόρ αυτό. Είναι ένα ρεκόρ αυτό. Εντάξει, εδώ όντως τα περισσότερα χρόνια στην καριέρα μου ήμουν στη Θεσσαλονίκη, έφυγα μόνο για μισό χρόνο που πήγα στην Χαλκίδα. Αλλιώς όλα τα χρόνια ενεργό δράση ήταν στη Θεσσαλονίκη. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά, καλά ούτως ή άλλως θα το ήξερες αυτό, αλλά μένοντας εδώ και ζώντας τα περισσότερα χρόνια εδώ, το τι ακριβώς κάνει και ο κόσμος του Ηρακλή στα παιχνίδια, έτσι, τι ατμόσφαιρα, εντάξει, δημιουργεί. Το έχεις ίσως αντίπαλος, βέβαια, αυτό, όλα τα χρόνια. Άνα μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Ήρθε η ώρα να είναι υπέρ σου πλέον αυτό. Όντως, ο κόσμος του Ηρακλή στηρίζει, το έχει δείξει χρόνια αυτό, εντάξει, ήδη από τα καλά τα χρόνια γινόταν χαμός που έπαιζε η ομάδα Champions League. Αλλά βλέπουμε ότι και τα τελευταία χρόνια με στη Μίκρα γινόταν χαμός. Ο κόσμος στην Ηρακλή στηρίζει πολύ το βόλεϊ και αυτό είναι θετικό. Σίγουρα το θέλουμε κι εμείς και βοηθάει την ομάδα να αποδώσει καλύτερα. Πώς θα είναι για σένα να ξέρεις ότι ο αντίπαλος σήμερα θα περάσει δύσκολα που θα έρθει στη Μίκρα? Σίγουρα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Και εσένα σε βοηθάει να αποδώσεις καλύτερα, θα ανεβάζει, αλλά και ο αντίπαλος δεν είναι τόσο απελευθερωμένος με τόσο κόσμο, ας πούμε. Ναι. Βοηθάει, βοηθάει, σίγουρα βοηθάει την αθλητή μια τέτοια κατάσταση. Mm-hmm. Πες μου κάτι, το κίνητρο της Ευρώπης με τη φετινή επιστροφή του Ηρακλή μετά από χρόνια στα ευρωπαϊκά γήπεδα, πώς είναι για σένα, τι αποτελεί για σένα? Είναι ένα στόχος παραπάνω, τον οποίο, εντάξει, σαν αθλητής θες να πετύχεις το κάτι παραπάνω γενικότερα. Mm-hmm. Αφού μας δίνεται αυτή η δυνατότητα, δεν το συζητάμε. Είναι ένας από τους στόχους και αυτό, ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Και είναι μια πρόκληση, έτσι. Σίγουρα, αυτό ακριβώς. Σαν αθλητής θες να βάζεις κάποιες προκλήσεις υψηλές θεωρητικά και προσπαθείς να τις πετύχεις. Για να πας μπροστά μιλάμε, να είσαι αθλητής επίπεδου. Μπορεί να γίνει καλός συνδυασμός ή θεωρείς ότι υπάρχουν κίνδυνοι να παρασυρθείς από μια ευρωπαϊκή πορεία, να σε βγάλει λίγο εκτός ρυθμού από την Ελλάδα, ή θεωρείς ότι μόνο καλά μπορεί να φέρει αυτό? Αυτό θα το κοιτάξει πρώτα απ' όλα το προπονητικό team και εντάξει, από εκεί και πέρα δεν πιστεύω ότι αυτό θα λειτουργήσει αρνητικά. Mm-hmm. Εντάξει, γενικότερα να υπάρχει υγεία στην ομάδα, το πιο βασικό, αν υπάρχει υγεία δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιο θέμα.
Και κυρίως να το δούμε όλοι ως γιορτή, έτσι, ειδικά τα μάτς που θα, σίγουρα, θα γίνονται σίγουρα, και εδώ. Αυτό, ένα παραπάνω. Γενικότερα το άθλημά μας και γενικότερα τον αθλητισμό πρέπει να το βλέπουμε έτσι, σαν γιορτή. Είναι ένα παιχνίδι, ουσιαστικά και εμείς σαν παίκτες, αλλά και ο κόσμος που έχει να το παρακολουθήσει, πρέπει να πηγαίνει εκεί και να το χαίρεται, να το ζει, να το διασκεδάζει. Και στην Ευρώπη ειδικά, νομίζω, είσαι έμπειρος αθλητής, θα συμφωνείς μαζί μου ότι έχει και μια έτσι γλυκιά ομορφιά το να μπει στη διαδικασία για το ταξίδι, να λες θα πάμε στην Πορτογαλία, θα παίξουμε με την Μπενφίκα, θα έρθει η Μπενφίκα εδώ για παράδειγμα και όλα αυτά που ισχύουν. Είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι το ξεχωριστό και ιδίως αν κάνεις και μια καλή πορεία, τότε το αποτέλεσμα είναι το καλύτερο, ας πούμε. Η αυτό αλήθεια είναι στόχος. Ότι στον Ηρακλή έχουμε μάθει με πολύ μεγάλες πορείες στην Ευρώπη. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Βέβαια έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, βλέπουμε ότι ο Ηρακλής ήδη πάει να κάνει κάτι καλό. Mm-hmm. Μακάρι να το ζήσουμε και αυτό φέτος. Μακάρι. Για τις εγχώριες διοργανώσεις, πρωτάθλημα, κύπελο, League Cup, σε τι θες να στοχεύσεις και εσύ μαζί με την ομάδα σου φυσικά. Να σας πω την αλήθεια, μου αρέσει να ξεκινάω με χαμηλά την μπάλα που λένε, mm-hmm, και να στην πορεία να κάνουμε να το πετύχουμε και να το δείξουμε με τις πράξεις μας. Το να πω, ας πούμε, μεγάλα mm-hmm λόγια ή να πω κάτι έτσι που θα ακουστεί βαρύ, θα προτιμούσα να το δείξουμε με τις πράξεις μας μέσα στο γήπεδο. Το να πω κάτι έτσι τώρα που δεν είναι τίποτα σίγουρο ουσιαστικά, εντάξει, θα προσπαθούμε για μια καλή πορεία, δεν το συζητάμε, όλοι θα κάνουμε το καλύτερο, αλλά μου αρέσει με τις πράξεις μας να το αποδείξουμε μέσα στο γήπεδο και να πετύχουμε σίγουρα όλοι οι στόχοι, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ας πούμε, σε όλες τις οργανώσεις που ανέφερες. Θα προσπαθήσουμε να πάμε πάλι σε ημιτελικούς τελικούς, αυτός είναι ο στόχος, αλλά ξέρουμε και φέτος ότι όλες οι ομάδες έχουν κινηθεί ιδιαίτερα, ας πούμε, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Γενικότερα βλέπουμε ότι όλος ο χώρος έχει κάνει κινήσεις. Δεν είναι, ας πούμε, πέρυσι ήταν λίγο διαφορετικά ήταν τα πράγματα. Ήταν δύο ομάδες και οι υπόλοιποι ήταν κάπου μπράβο, κοντά. Ναι, ναι, μπράβο. Έτσι ακριβώς. Ήταν δύο ομάδες, ας πούμε, που ήταν με διαφορά οι καλύτερες και οι υπόλοιπες ήταν πιο πίσω, ενώ τώρα βλέπουμε ότι ξεκινά πολλές ομάδες δυναμικά. Mm-hmm. Να δούμε στην πορεία βέβαια, αλλά εντάξει, θεωρώ ίσως θα είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Να δούμε και πώς θα αντέξουν μέχρι το... Έτσι ακριβώς, στην πορεία ποιες ομάδες θα αντέξουν. Αυτό δεν μας φοβίζει, όπως σας είπα, υγεία να υπάρχει και από εκεί και πέρα. Η ομάδα είναι καλή, οι στόχοι που θες σαν και ο πρόεδρος και οι προπονητές είναι εφικτοί με αυτά που λένε, ας πούμε, με τους παίχτες που θέλουν να ολοκληρώσουν το ρόστερ, mm-hmm, μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλό. Από άποψη παρουσίας θεωρείς ότι μπήκε μια γερή βάση πέρυσι με τον Ηρακλή στην τετράδα να πηγαίνει τελικό κυπέλου μετά από χρόνια, να δείχνει ξανά ότι είναι εδώ. Σίγουρα, έτσι ακριβώς. Σίγουρα είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτό δείχνει ότι γίνονται κάποιες κινήσεις για να ανέβει η ομάδα στο ψηλό σκαλί, τέλος πάντων, του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Και αυτό βοηθάει και τον κόσμο, γιατί όλοι θέλουν να πάνε να δουν την ομάδα τους να κερδίζει, να κάνει κάτι καλό μέσα στο γήπεδο. Το να πας και να σε στεναχωρεί η κατάσταση, κανένα δεν ευχαριστεί αυτό, πιστεύω. Έτσι ακριβώς. Εύχομαι να χαμογελάσουμε αρκετές φορές φέτος, όσες περισσότερες γίνεται. Να σου ευχηθώ υγεία, να έχεις μια καλή προετοιμασία μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Για όλους. Υγεία πάνω απ' όλα. Και πιστεύω, όπως είπατε, να είναι ευχάριστες στιγμές που θα ζήσουμε και φέτος. Καλή αρχή. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό να είστε βράδυ. Καλά και αυτό. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Θάνο Ντίνα, τον νέο κεντρικό του Ηρακλή. Θα τον παρακολουθούμε φέτος στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στο Κύπελο, στο ΛΙΚΑΠ, σε όλη την φετινή προσπάθεια του βολεϊκού Ηρακλή. Για ακόμη μια φορά να το ευχηθούμε να είναι γερός και ό,τι καλύτερο.